Κύριε Μουζουράκη, θα ήθελα να με καταρχήν ένα σχόλιο της οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας της ΚΟ για την σύνθεση της νέας κυβέρνησης και βέβαια την συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ νομίζω ότι είχε ήδη προαγγελθεί. Ήταν γνωστό αυτό ότι θα υπήρχε συνεργασία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Τώρα από εδώ και πίσω θα περιμένουμε τις προγραμματικές τους δηλώσεις, να δούμε τι θα πούνε και από εκεί και πέρα θα τοποθετηθούμε. Η κριτική από εμάς θα είναι επικοδημοτική, δεν θα είναι κριτική για να λέμε ότι κάνουμε κριτική και είμαστε σε αναμονή. Μάλιστα. Τώρα το θέμα που μπαίνει βέβαια είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Νέα Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στο πρόσωπο του Σταύρου Δήμα ή θα το διαπραγματευτεί στην περίπτωση προταθεί ο κ. Αβραμόπουλος να το στηρίξει? Μέχρι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Σταύρο Δήμα. Εγώ αυτό γνωρίζω, αυτό περιμένω και πιστεύω ότι θα ήταν και ηθικό από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να σταθεί στο πρόσωπο του Σταύρου Δήμα, ο οποίος δέχθηκε να πει σε όλη αυτή τη διαδικασία πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, στην περίπτωση που προταθεί, ακούγεται και το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Νομίζω ότι του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Καραμαλή, δεν νομίζω ότι είναι μέσα στο σχέδιο. Τώρα, του κ. Αβραμόπουλου έχει ακουστεί. Mm-hmm. Έχει ακουστεί. Ποια είναι η άποψη των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό? Ο Αβραμόπουλος είναι ένας αξιόλογος τέλεχος, έχει γνώσεις και γνωριμίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα είναι μια καλή λύση. Θα την στηρίξει η Νέα Δημοκρατία στην περίπτωση που προταθεί? Αν την προτείνουν και δεν νομίζω ότι... Τι να σας πω τώρα, με το αν δεν μπορούμε να συζητάμε. Μάλιστα. Τώρα, ένα σχόλιο για το εκλογικό αποτέλεσμα έτσι όπως διαμορφώθηκε στην ΚΟ, στην περιοχή μας δηλαδή, και σε σχέση και με τους υποψηφίους. Κύριε Παζαχαρίου, ακούστε να δείτε, μετά από αυτή την καταιγίδα που συνέβη τα τελευταία χρόνια, είναι άθλος που η Νέα Δημοκρατία κράτησε τις δυνάμεις της μέχρι 28 και κάτι. Από εδώ και πίσω... Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά... Υπάρχουν εξελίξεις, πιστεύετε, στο κόμμα μετά από αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα? Τέτοιες ενδείξεις δεν έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά δεν αποκλείεται και τίποτα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε καμία τέτοια ένδειξη. Εσείς συζητήσατε το εκλογικό αποτέλεσμα με τα στελέχη του κόμματος? Ακόμα τέτοια συζήτηση δεν έχουμε κάνει, αλλά θα γίνει μέσα στη βδομάδα αυτή, θα γίνει.